Μας κάνει εντύπωση στο λαό του Θεού, ο οποίος κι άλλοτε σας είπε ότι είναι ένας τυπικός λαός. Δηλαδή ένας λαός που αποτελεί τύπον, που μπορούμε να μελετούμε τα γεγονότα της ιστορίας, ότι μπορεί να μαρτάνει ο βασιλεύς, αλλά τιμωρείται ο λαός. Κάπου είχε αμαρτήσει ο Δαβίδ. Τι δηλαδή είχε αμαρτήσει? Αρρύθμισε το στρατό του. Κάτι πολύ συνηθισμένο και πολύ απλό. Αλλά όταν έκανε αρρύθμιση του λαού, του στρατού, μέσα του ένιωσε ότι θα είχε τώρα δύναμη να πολεμήσει τους γύρω εχθρούς. Γι' αυτό ο Θεός τον καλεί και του λέει: θα σε τιμωρήσω επειδή έδειξες εμπιστοσύνη εις τον αριθμό των στρατιωτών και όχι στη δική μου τη δύναμη. Διάλεξε λοιπόν τι θέλεις. Του είπε τρεις περιπτώσεις για να δεχτεί μία από αυτές ως τιμωρία. Η τρίτη περίπτωση ήταν τόσες μέρες να πέσει θανατικό εις των λαών. Και κοιτάξτε εδώ να δείτε αμέσως το ερώτημα: τι έφταιγε ο λαός στην περίπτωση αυτή? Αγαπητοί μου, ο λαός φταίει όταν αποδέχεται εκείνα τα οποία του λέγουν οι άρχοντές του. Τι να κάνει? Επανάσταση? Όχι, προς Θεού. Αλλά θα φωνάξει και θα πει: δεν δεχόμεθα αυτή τη λύση. Να πάρω ένα δικό μας παράδειγμα. Θέλουν επί παραδείγματι να καθιερώσουν τις ταυτότητες. Και βέβαια θα εργαστούν το θέμα της καθιερώσεως οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες εν δι' αυτή περιπτώσει. Ξέρουμε όμως ότι δεν πρέπει να πάρουμε τις ταυτότητες αυτές, διότι. Όμως, όταν ο λαός δεν αντιδράσει, τότε θα τιμωρηθούν και οι άρχοντες και ο λαός. Γιατί τιμωρείται ο λαός? Διότι απεδέχθη μια αμαρτία που εργάζονται οι άρχοντες. Όπως και αν έχει το πράγμα, μόνον όταν ο λαός αντιδράσει, τότε δεν θα τιμωρήσει ο Θεός το λαό. Αυτό να το ξέρουμε πολύ καλά. Γι' αυτό ο λαός πρέπει όταν βλέπει κάτι κακό να αντιδρά. Το ίδιο πράγμα ισχύει και στην Εκκλησία. Όταν άρχοντες κακοί επιβάλλουν θερυπήν αιρετικές θέσεις ή ό,τι άλλο, ο λαός θα φωνάξει, θα διαμαρτυρηθεί. Θα επαναλάβω, δεν θα κάνει επανάσταση, αλλά θα διαμαρτυρηθεί. Και αυτό σημαίνει υγεία, και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να τιμωρηθεί ο λαός. Όταν όμως ο λαός δεν αντιδράσει, τότε θα τιμωρήσει ο Θεός και τους άρχοντες και το λαό. Πόσοι βασιλείς πέρασαν ειδωλολατρούντες με κορυφαίον τον Μανασί, και όταν ο Θεός τιμωρεί, όχι μόνο τιμωρεί τον Μανασί, αλλά τιμωρεί και το λαό, διότι απεδέχεται την ειδωλολατρία που είχε εισάγει ο Μανασής εις τον λαό.